Ο Σύλλογος Φοιτητών της Ιατρικής απευθύνει αυτή τη στιγμή κάλεσμα σε όλους τους συναδέλφους φοιτητές που βρίσκονται στο 4ο, το 5ο και το 6ο έτος με τρόπο οργανωμένο ουσιαστικά να συμβάλλουμε τις επόμενες ημέρες στην τεράστια αυτή μάχη που γίνεται το τελευταίο διάστημα στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Είναι πολύ βασικό νομίζω να τονιστεί ότι η πρωτοβουλία μας αυτή αγκαλιάζεται αυτή τη στιγμή από δεκάδες συμφοιτητές μας. Μέσα σε λίγες μέρες οι δηλώσεις ενδιαφέροντος ξεπέρασαν τις 100 από συμφοιτητές μας και νομίζω ότι αυτή είναι και μια απάντηση ότι η νεολαία βρίσκεται εδώ πέρα, οι φοιτητές της ιατρικής βρισκόμαστε εδώ πέρα και απαντάμε σε όλους εκείνους που έτρεξαν το τελευταίο διάστημα να φορτώσουν στον ίδιο το λαό και την νεολαία τις εγκληματικές ευθύνες που τους ίδιους βαραίνουν για τη διασπορά του ιού. Νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε επίσης το γεγονός ότι αυτή μας η πρωτοβουλία απέχει αρκετά από μια απλή εθελοντική πράξη. Είναι μια κίνηση πρώτα απ' όλα αλληλεγγύης στους ίδιους τους ασθενείς μας, στους ίδιους τους υγειονομικούς συναδέλφους που 8 μήνες τώρα έχουν ρηχτεί στη μάχη πραγματικά άοπλοι από το ίδιο το κράτος και την κυβέρνηση. Με αυτή τη λογική επομένως στεκόμαστε και υπερασπιζόμενοι τα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων, των νοσοκομειακών γιατρών, των σωματείων και των ενώσεών τους που κάνουν λόγο για τα αυτονόητα, προσλήψεις δηλαδή μαζικές και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων αυτή τη στιγμή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, επίκαψη του ιδιωτικού τομέα της υγείας χωρίς άλλα παρακάλια και χρυσοπληρωμένα συμβόλαια με τους ιδιώτες κλινικάρχες. Και τέλος, εδώ και τώρα, μέτρα προστασίας του λαού στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στους μεγάλους εργασιακούς χώρους. Ο Φοιτητικός Σύλλογος, βλέποντας και την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία, στο σύστημα υγείας συνολικά, πήραμε την πρωτοβουλία να απευθύνουμε κάλεσμα στους τεταρτοετής, πεμπτοετής και εκτοετής φοιτητές ιατρικής, ώστε να μπορέσουν να συνδράμουν εθελοντικά στα νοσοκομεία σε αυτή τη δύσκολη ομολογουμένως κατάσταση δίπλα στους υγειονομικούς που πραγματικά τώρα. Καθημερινά νομίζω υπό τις πιο αντίξιες συνθήκες δίνουμε και με αυταπάρνηση τον αγώνα για τη ζωή. Η πρωτοβουλία μας αυτή ξεκίνησε πριν περίπου 3 εβδομάδες. Τώρα τα ονόματα κατατέθηκαν στη σχολή που έγιναν δεκτά ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία και να μπουν οι φοιτητές στις κλινικές. Και αναμένουμε τις επόμενες μέρες δηλαδή πώς θα προχωρήσει αυτό. Τώρα συγκεκριμένα θέλουμε να τονίσουμε ότι αυτή μας η πρωτοβουλία και με το πλαίσιο με το οποίο ανοίγεται και συλλέγονται και οι συμμετοχές είναι μια πρωτοβουλία η οποία πρωτίστως στέκεται αλληλέγγυα στο πλευρό των υγειονομικών, των μελλοντικών μας συναδέλφων και υιοθετεί και στηρίζει όλα τα δίκαια αιτήματα που βάζουν όλο αυτό το διάστημα για την επίταξη του ιδιωτικού τομέα, για να γίνουν μόνιμες και μαζικές προσλήψεις, για να πάρθουν μέτρα και να τους δοθούν τα απαραίτητα υλικά και τα μέσα ατομικής προστασίας. Οπότε από αυτόν τον τρόπο θέλουμε να πούμε ότι δεν θέλουμε να αποτελέσουμε ένα προπέτασμα πίσω από το οποίο θα κρυφτεί η κυβέρνηση από τις ευθύνες της, αλλά κάθε άλλο ότι η συμπόρευση και η συσπήρωση δίπλα στα σωματεία, δίπλα στα δίκαια αιτήματά τους είναι αυτή η οποία θα μπορέσει να δώσει και λύση σε πολλά μεγάλα ζητήματα τα οποία εντάξει η ατομική προσφορά και το μεράκι του καθενός δεν μπορούν. Προφανώς και η προσφορά μας αυτή θα είναι πάρα πολύ ουσιαστική μες στα νοσοκομεία. Αλλά κάποια ζητήματα άλλα πρέπει να τα δούμε συλλογικά μέσα από τον αγώνα, στηρίζοντας τον αγώνα των υγειονομικών.